Δεύτερος αγώνας Πατινιών, Θεσσαλονίκη 2019. Σάββατο πρωί, σε μία πίστα καρτ. Τα παιδιά χαίρονται. Ευχαριστούμε τα παιδιά καταρχάς που σηκώθηκαν τόσο νωρίς λόγω του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες είναι πιο υψηλές, οπότε οι αγώνες διεξάγονται αρκετά νωρίς για να αντέξουν να βγάλουν όλους τους κύκλους τους οποίους καλούνται να φέρουν εις πέρας. Βάσκεται παιδεία. Τα παιδιά είχαν μια πολύ ωραία αθλητική άμυλα μεταξύ τους. Νομίζω ότι επεκτείνανε τη μάθηση της σχολικής τάξης επάνω σε μια πίστα καρτ. Πιστεύω ότι το πατίνι είναι πραγματικά ένα παγόβουνο. Βλέποντας το πάνω μέρος του παγόβουνου, είναι ένα παιδί που κάνει πατίνια. Το πίσω, το υπόβαθρο, αυτό που θα πάρει ένα παιδί από τα πατίνια στη ζωή του, είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Τα πάντα γινόταν όμως ευσχημόνως και κατά τάξη. Υπήρχε το κράνος, υπήρχαν τα προστατευτικά και υπήρχε η καλή διάθεση των παιδιών, γιατί υπακούανε στους κριτές, οι οποίοι ήταν σχεδόν παντού. Η άμυλα μεταξύ τους, τα παιδιά για μένα ήταν παράδειγμα το ένα στο άλλο. Διεξήχθησαν οι αγώνες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν τελειώσει όλες οι κατηγορίες που τρέξανε και αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε για τις απονομές μας. Το πατίνι γυμνάζει το ανθρώπινο σώμα. Γυμνάζει. Συγνώμη, πολλά κομμάτια. Μήπως δεν το είπα καλά, τα ρόλερ. Τα ρόλερ, εκτός ότι γυμνάζει το σώμα μας, γυμνάζει πολλά κομμάτια του σώματός μας, προσπαθώντας να ισορροπήσουμε πάνω σε αυτό, τα οποία μπορεί να μην γυμναστούν ποτέ στη ζωή τους. Ή να γυμναστούν πολύ λιγότερο από όσο θα γυμναστούν πάνω στο πατίνι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, μας τιμήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας δυναμικά, να το εκτελέσουμε και του χρόνου.